Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 960. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων. Γράφτηκε από τον Απόστολο Λουκά το 65 περίπου μετά Χριστό, λίγα χρόνια πριν φύγει από τη γη αυτή ο αδελφός μας ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέγεται ότι πρέπει να πέθανε πριν το 70, γύρω στα 67, 68, 69 μετά Χριστό, σε ηλικία όπως υπολογίζεται 67, 68, 69, γύρω στο 0 γεννήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Ας διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 960 το πρώτο κεφάλαιο. «Το μεν πρώτον λόγον έκαμον ο Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμει και να διδάσκει. Μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολές εις τους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξεν. Εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων εμφανιζόμενων εις αυτούς 40 ημέρας και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του πατρός την οποία νικούσατε, είπε παρεμού, διότι ο μεν Ιωάννης εβάφτισε εν ενίδατης, εις όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω ουχή μετά πολλά σταύτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε τάχα, εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία εις τον Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς στους οποίους ο πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφ' ημάς. Και τότε θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως του εσχάτου της γης. Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντον αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ενώ εις ανατενίζονται στον ουρανόν, ότε αυτός ανέβαινε, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, ήτινες και είπων άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε εμβλέποντες στον ουρανό, ούτως ο Ιησούς ως της ανελήφθη αφημών, εις τον ουρανόν θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπον είδητε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από του όρους του καλωμένου ελαιώνος το οποίον είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδών Σαββάτου και όταν εισήλθον ανέβησαν εις το Ανώγιον όπου είχον το κατάλημα. Ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας και Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμων, ο Ζηλωτής και Ιούδας ο Ιακώβου. Ούτι πάντες ενέμενε νομοθυμαδώνει στην προσευχή και την δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού. Θα διαβάσουμε τώρα το πρώτο εδάφιο, το δεύτερο και το τρίτο από το δεύτερο κεφάλαιο στη διπλανή σελίδα. Β1. Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδώνεν το αυτό τόπο και εξέφνης έγινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίος φερωμένου και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησεν επ' αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως σπυρός. Και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και έριξαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Αυτή η ημερομηνία, η λεγόμενη ημέρα της Πεντηκοστής, είναι τα εγγένεια της Εκκλησίας του Θεού, όπου μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα από τον Ιησού Χριστό κατά το θέλημα του Θεού, αλλά στη συνέχεια από τους Αποστόλους και όλους τους αδελφούς, 120 άτομα. Κατά το θέλημα του Θεού, κατά τας γραφές, ο Χριστός εσταυρώθη για τις αμαρτίες μας, κατά τας γραφές ο Χριστός απέθανε και ετάφη μεταξύ των πλουσίων, κατά τας γραφές την τρίτη μέρα ο Θεός τον ανέστησε δια της δόξης αυτού, δια του Πνεύματος του Αγίου. Όμως δεν ανελήφθη άμεσα, γιατί έπρεπε να παραμείνει 40 μέρες κατά τας γραφάς και κατά το θέλημα του Θεού επί της γης, για να διδάξει ο διδάσκαλος, να διδάξει τους μαθητάς του, αφού πρώτον αποκαλύψει και φανερώσει την Ανάστασή του, δια της οποίας και ο Θεός αναγέννησε όλους όσους επίστευσαν και δέχθησαν την Ανάσταση του Χριστού. Σε 40 μέρες ο Χριστός είπε και οι μαθητές κατάλαβαν όλα όσα σε 3,5 χρόνια δεν είχαν καταλάβει.
Άκουγαν, δεν καταλάβαιναν. Έβλεπαν, δεν έβλεπαν. Όταν όμως ανεγεννήθησαν, όταν όμως έγιναν παιδιά του Θεού, όταν όμως ολοκληρώθηκε το σχέδιο της οικοδομής των ανθρώπων σε ναό του Θεού, τότε όλα ήταν εύκολα να τα καταλάβουν. Αλλά δεν ήσαν έτοιμοι για την αποστολή τους. Καταλάβαιναν, και θυμάμαι ότι για 37 χρόνια διάβαζα τη Γραφή, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα. Όταν όμως με αναγέννησε ο Κύριος και πήρα τη Γραφή, ο Λόγος του Θεού ζωντάνεψε. Και δεν τον άφηνα. Πια δεν διάβαζα, έτρωγα. Και αυτό δεν είναι μόνο εγώ, αλλά ισχύει σε όλους τους ανθρώπους. Όταν έρθει η παρουσία του Χριστού, ο άνθρωπος δεν σταματάει να διαβάζει. Τουλάχιστον στον καιρό της πρώτης αγάπης. Αυτό όμως δεν αποτελεί την τελειοποίηση του ανθρώπου, αποτελεί τη μετατροπή του ανθρώπου. Από πλάσμα του Θεού ο άνθρωπος με την αναγέννηση μετατρέπεται σε παιδί του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι πλάσματα του Θεού, αλλά όσοι εδέχθησαν τον Χριστό, σε αυτούς έδωκε ο Θεός εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Μετά την αναγέννηση και αφού ο άνθρωπος πάρει στα χέρια το Λόγο του Θεού και τον καταλάβει, πρέπει απαραίτητα να τον βάλεις στον καλύτερο τόπο. Και ο καλύτερος τόπος είναι να τον θέσεις στην καρδιά του, αφού προηγούμενο όμως ελευθερώσει την καρδιά του από όλα όσα ήταν γεμάτη. Και τούτο γίνεται ο καθαρισμός της καρδιάς μόνο με το αίμα του Χριστού. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει ο άνθρωπος να καθαρίσει και τη συνείδησή του από έργα πονηρά. Να την ελευθερώσει. Να μην έχει ενοχές ο άνθρωπος. Και οι ενοχές έρχονται μόνο από τα έργα τα πονηρά. Και όταν ο άνθρωπος ελευθερωθεί και από τη συνείδηση που τον ελέγχει, τότε πρέπει να πάρει στερεά απόφαση να συνεχίσει για τη δόξα του Θεού. Όλα αυτά έγιναν 40 μέρες. Σε 40 μέρες. Στη συνέχεια όμως, ο Κύριος τους έδωσε μία εντολή μοναδική. Τώρα μην φύγετε από την Ιερουσαλήμ, θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ τώρα. Και θα περιμένετε τη δόξα του Θεού. Θα περιμένετε την επαγγελία του Πατρός, η οποία δεν θα έρθει μετά από πολλές μέρες, σε λίγες μέρες θα έρθει, αλλά θα έρθει τη διορισμένη μέρα. Δεν τους είπε την Πεντηκοστή, θα μπορούσε να τους το είχε πει, αλλά δεν θέλει ο Κύριος να ξέρουμε, θέλει να εξητούμε. Και ενώ ενέμενον περιμένοντες την επαγγελία του Πατρός, τη δόξα του Θεού, χωρίς να ξέρουν τι είναι τούτο, και αφού έκαναν πλήρη τακτοποίηση όλων των εκκρεμωτήτων τους, ώστε να είναι απόλυτα κατά το θέλημα του Θεού, τότε ήρθε η στιγμή της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Ήχος ξαφνικά έγινε εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Όλο το σπίτι γέμισε με τη δόξα του Θεού. Και σήμερα και από σήμερα, αδερφοί, θέλουμε ο Θεός να γεμίσει την Εκκλησία με τη δόξα Του. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσεως πυρός και κάθισεν επί έναν έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και έρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Η ερώτηση η ανθρώπινη είναι και τι με αυτό. Και τι έγινε. Έγινε το συγκλονιστικότερο γεγονός που έχει προσδιορίσει ο Θεός για τον ναό του. Κατέβηκε η δόξα του Θεού. Όμως το κυρίαρχο ερώτημα δεν πρέπει να είναι τι έγινε, αλλά τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί αγαπητοί. Τι θα γίνει και τι θα γίνεται όταν πράγματι μέσα στη ζωή μας, μέσα στο σώμα μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, έρχεται και κατέρχεται και μένει
η δόξα του Θεού. Γιατί ο Θεός το έκαμε αυτό? Τι θα συμβεί? Γιατί το χρειαζόμαστε? Γιατί πρέπει να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου? Γιατί πρέπει να εκτιμήσουμε το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί πρέπει να τιμάμε και να εξητάμε το Πνεύμα το Άγιο? Είναι απλώς να μιλάμε ξένες γλώσσες όπως οι Απόστολοι καταρχάς και τέλειωσε? Αυτό είναι? Καθόλου μάλιστα. Το Πνεύμα το Άγιο μας το έδωσε ο Θεός για τη συνέχεια. Όπως τότε, γιατί έπρεπε ο ναός Σολομώντος πραγματικά να είναι ναός που κατοικεί ο Θεός και να βρίσκουν οι άνθρωποι την παρουσία του Θεού, έτσι και ακόμη περισσότερο και καλύτερο πρέπει δια Πνεύματος Αγίου να ζει μέσα μας εν δυνάμει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα όμως θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, με τη χάρη του Χριστού, τι είναι αυτό που κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου στη ζωή μας και γιατί θα πρέπει να το τιμήσουμε, να το εκτιμήσουμε και να το εξητούμε, να πληρούμεθα πάντοτε Πνεύματος Αγίου. Αν είναι δυνατόν να είμαστε πάντοτε πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, όπως οι Απόστολοι, όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπως κάθε ζωντανή ένδοξη στην παρουσία του Θεού Εκκλησία του Χριστού. Θα διαβάσω πρώτα από τη σελίδα 951. Είναι από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και από το 16 εδάφιο. Από το 15 εδάφιο. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Σελίδα λοιπόν 951, 14ο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και 15 εδάφιο. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και τότε εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητον για να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μαζί σας και μέσα σας θα είναι. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή ο Χριστός έφυγε από τη γη, ο Θεός δεν άφησε τη γη χωρίς την παρουσία του, χωρίς πρόσωπο, το πρόσωπό του, και έστειλε τον Παράκλητο. Τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, να μένει στον αιώνα αυτό μαζί με όλους τους ανθρώπους που φιλάνε τις εντολές του επειδή αγαπάνε τον Χριστό. Και αυτός είναι ο Παράκλητος στη γη. Και για να το καταλάβουμε καλά, μας λέει ο Θεός ότι στον ουρανό υπάρχει ένας Παράκλητος, ο οποίος μεσητεύει και προσεύχεται πάντοτε υπερημών προς τον Πατέρα, που είναι ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος, ο οποίος έγινε ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών. Αλλά δεν μας άφησε χωρίς Παράκλητο και στη γη, ο οποίος διαστεναγμών αναλύτων να συμβοηθεί πάντοτε εις τις ασθενειές μας, καθώς κατά πάντα είμαστε ασθενείς, αλλά έδωσε άλλον Παράκλητο, τον οποίον δεν θα πηγαίνουμε να βρίσκουμε στο ναό του Σολομώντα, γιατί κατοικεί μέσα μας και δια του Πνεύματος του Αγίου κατοικεί και ο Πατέρας και ο Υιός. Και όταν μιλάμε ξένες γλώσσες, μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι τότε προσεύχεται ο Παράκλητος που μας έστειλε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού υπέρ ημών. Δεν είναι δηλαδή το να μιλάμε ξένες γλώσσες ένα σημείο μόνο, αλλά είναι μία ενέργεια και λειτουργία του Πνεύματος του Αγίου, του Παράκλητου του Θεού επί της γης, που προσεύχεται υπέρ ημών. Δεν λέμε γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουμε, αν κι είναι και έτσι. Λέμε γλώσσα που ενώ δεν την καταλαβαίνουμε, ξέρουμε όμως ότι είναι οικεσία. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, υπέρ οικετεύει υπέρ πάντων ημών. Όχι απλώς οικετεύει, όχι απλώς μεσητεύει, όχι κατά το κείμενο εν την χάνει, αλλά υπέρ εν την χάνει υπέρ ημών. Έχουμε δηλαδή
τον ίδιον το Θεό με το Πνεύμα το Άγιο να προσεύχεται για μας κάθε στιγμή που προσευχόμαστε εμείς. Θυμάμαι μια φορά, ήμουνα στη Γενέβη, ήταν μια δύσκολη στιγμή για μένα, επαγγελματική αλλά και προσωπική, και ενώ βρισκόμουν στο κρίσιμο σημείο, κατάλαβα, και αυτό ήταν η παγίδα του εχθρού, κατάλαβα ότι αν πω ένα ψεματάκι μικρό θα θριαμβεύσω. Και το είπα. Και γκρεμίστηκαν όλα. Γιατί δεν γίνεται με ένα ψηματάκι να θριαμβεύσεις. Με ένα ψηματάκι καταστρέφεσαι. Μόνο με την αλήθεια θριαμβεύει ο χριστιανός. Και έφυγα κατησχημένος. Και πήγα στο ξενοδοχείο. Είπα, τώρα πάω να προσευχηθώ, να ζητήσω έλεος και χάρη από το Θεό να με συγχωρήσει τουλάχιστον για το ψέμα μου. Γονάτισα, προσευχήθηκα, αλλά το βάρος, και προσέξτε το αυτό το οποίο τελευταία κατάλαβα, το βάρος της συνείδησής μου για το πονηρό έργο δεν έφευγε. Δεν καθαριζόταν η συνείδησή μου. Και λέω, τι θα γίνει, θα χαθώ, Κύριε? Έκανα λάθος. Και δεν ερχόταν η αγαλίαση της σωτηρίας μου. Και άρχισα να ενοχλούμαι και να φοβάμαι. Κύριε Θεέ μου, λέω, ένα λάθος έκανα, συγχώρεσέ με. Και ακούω τη φωνή του Θεού που μου λέει, δεν φτάνει μόνο η δική σου προσευχή. Κάθισα, λέω, δεν φτάνει. Λέω, τη γυναίκα μου να πάρω τηλέφωνο, ποιος άλλον θα πάρω να προσευχηθεί για μένα? Δεν την πήρα όμως. Και με φώτισε ο Θεός, πιστεύω. Εκείνη τη στιγμή χρειάζεται να προσευχηθεί ο παράκλητος για σένα. Δεν μου το είπε ο Θεός, αλλά μου ήρθε έμπνευση από το Θεό. Έτσι το λέω εγώ. Γιατί το λέει η Γραφή. Υπάρχει, λέει, η σοφία στον ανθρώπων, αλλά η έμπνευση που την παντοδυνάμω δίνεται. Και ενώ μέχρι τότε προσευχόμουν με το νου, γονάτισα και λέω, Κύριε, τώρα σε παρακαλώ να προσευχηθεί ο παράκλητος για μένα. Πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο, με δύναμη, και σε λίγα δευτερόλεπτα άρχισε να έρχεται η παρουσία του Θεού και η αγαλίαση της σωτηρίας μου. Και κατάλαβα πόσο σοβαρό είναι. Πόσο σοβαρό είναι να προσεύχεται ο παράκλητος για μένα. Και από τότε, αδερφοί αγαπητοί, οφείλω να σας ομολογήσω ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή προσεύχομαι. Αλλά μετά λέω, όταν τελειώνει την προσευχή, τώρα θέλω να προσευχηθείς κι εσύ. Παράκλητε το Πνεύμα της αληθείας για μένα. Και φαίνεται το αποτέλεσμα της δικής μου προσευχής, η διαφορά του αποτελέσματος της δικής μου προσευχής με την προσευχή του παράκλητου. Είναι ένα δώρο, αδερφοί. Είναι η δόξα του Θεού. Έχουμε τη δόξα του Θεού χαρισμένη. Αλλά πρέπει και να την εκτιμούμε και να τη συνειδητοποιούμε και να τη χρησιμοποιούμε. Δεύτερον, σελίδα 953, 16ο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο ίδιο σημείο, 16ο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, σας συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θα έλθει προς εσάς. Αφού όμως απέλθω, θα πέμψω αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος, θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε, διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Και περί δε κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Ο παράκλητος λοιπόν που καθηκεί μέσα μας δεν προσεύχεται και εργάζεται μόνο για μας αλλά και για το περιβάλλον μας. Για να μας ελευθερώνει, για να μας βοηθάει, όχι μόνο ενώπιον του Θεού αλλά και ενώπιον του ανθρώπων και μάλιστα ενώπιον του κόσμου τούτου. Και η βοήθειά του δεν είναι να σπάει κεφάλια. Η βοήθειά του είναι να κάνει αυτό που κάνει ο Θεός, που γνωρίζει, μόνο ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Να ελέγχει.
Η παρουσία σου όταν εκτιμάς, δοξάζεις και εξητάς τη δόξα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, η παρουσία σου φέρνει άμεσα αποτελέσματα γύρω-γύρω στον περιβάλλον, στον κόσμο, το δικό σου. Και ελέγχει περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, όχι γιατί υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, αλλά γιατί ενώ ήρθε το φως, οι άνθρωποι εξέλεξαν το σκοτάδι, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Και όλοι μας, αλλά και εγώ προσωπικά, έχω δει αυτό το Πνεύμα το Άγιο που ελέγχει περί αμαρτίας τον κόσμο. Είναι μία σύσταση που σου κάνει, που κάνει ο Θεός στα παιδιά του δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Καταλαβαίνουν όλοι ότι εσύ είσαι διαφορετικός άνθρωπος ελεγχόμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου. Πόσες φορές δεν μου έχει συμβεί. Θυμάμαι μια φορά, σαν παράδειγμα το φέρνω, μπαίνει ένας στη δουλειά που ήμουνα διευθυντής λογιστηρίου, πολύ καλό παιδί, γελώντας, ξεκαρδισμένος στα γέλια, να σου πω ένα ανέκδοτο, να σου το πω. Άκουγα εγώ, λέω πες το μου. Κακακα, και ενώ έλεγε χαχαχαχαχαχα, όχι εσένα μου λέει, δεν το λέω, και έφυγε. Αδερφοί, ελέγχει, αλλά πρέπει να είμαστε πάντοτε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Να είναι το αίτημά μας, η εξήτησή μας, η ζωή μας. Να ζούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Θα ελέγξει περί δικαιοσύνης. Διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι ο Χριστός. Ο αναγεννημένος μοιάζει σαν τον αέρα, λέει η Γραφή, που τη φωνή αυτού ακούεις, φυσάει. Το αποτέλεσμα βλέπεις, κουνάει τα δέντρα. Αλλά αυτόν δεν τον καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο αναγεννημένος που ελέγχει τον κόσμο, ο παράκλητος υπέρ αυτού, περί δικαιοσύνης. Γιατί ο Χριστός έχει πάει στον ουρανό. Αλλά ξέρει και ο κόσμος, ελεγχόμενος του Πνεύματος του Αγίου, ότι και εμείς είμαστε εκ των άνω, δεν είμαστε εκ των κάτω. Τον πληροφορεί, σε συστήνει. Αλλά όταν είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, όταν αναγνωρίζεις τη δόξα του Θεού. Και περί κρίσεως, γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη και δεν έχει να κάνει τίποτα με σένα. Καμία εξουσία επάνω στο παιδί του Θεού. Όλοι τρέμουνε τα μάγια. Όλοι τρέμουνε το σατανά, τις δυνάμεις του. Χτυπάνε ξύλα, φτύνουν τον κόρφο τους, παίρνουνε χαϊμαλιά. Φοβάται μην τον ματιάσουνε. Με μάτιασε, ξεμάτιασε με. Αλλά βλέπουν έναν άνθρωπο, τον οποίον συστήνει ο Θεός, να είναι πάνω από όλα αυτά. Όχι με τη δική του δύναμη, αλλά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Η σύσταση λοιπόν θα σε συστήνει, θα μας συστήνει σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν εκκλησία ο Θεός. Μπορεί να λένε αυτοί είναι αιρετικοί, αλλά θα καταλαβαίνουν αμέσως τη διαφορά. Αιρετικοί είναι αυτοί, είναι καλοί άνθρωποι. Αιρετικοί είναι αυτοί, αλλά τους ακούει ο Θεός όταν προσεύχονται. Αιρετικοί είναι αυτοί, αλλά πήγα και θεραπεύτηκα. Πήγε και ελευθερώθηκε το παιδί μου. Αυτά δεν σας τα λέω έτσι, αυτά τα έχω ακούσει. Είναι αιρετικοί, αλλά όταν πήγα το γιο μου που ήταν έτσι με ψυχολογικό πρόβλημα, ο Κύριος τον θεράπευσε. Γιατί προσευχήθηκαν αυτοί και τον ζουλάγανε. Έτσι μου έχω ακούσει. Εγώ είμαι, λέει, αυτός που με ζουλάγατε. Τι θα πει αυτό? Είχαν βάλει τα χέρια οι πρεσβύτεροι και προσεύχονταν για αυτούς. Το παιδί ελευθερώθηκε. Αυτή είναι η σύσταση. Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Τρίτον, σελίδα 952, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 25. 14ο κεφάλαιο, 25 εδάφιο. Λέει ο Ιησούς Χριστός, ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ ευρίσκομαι με θυμών.
Ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος πρώτον θα σας διδάξει πάντα. Και δεύτερον θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Άρα 3,5 χρόνια τους δίδασκε ο Χριστός. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Δεν συνειδητοποίησαν τι τους έλεγε. Δεν είχαν καταλάβει για Σταύρωση και Ανάσταση. Ο Λόγος του Θεού ερχόταν μέσα τους, αλλά δεν είχε νόημα. Όταν όμως ήλθε η δόξα του Θεού στη ζωή τους, το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο παράκλητος θα διδάξει τη διδαχή του Χριστού. Θα υπενθυμίσει τα λόγια του Χριστού. Και ο Χριστός είναι ο μόνος διδάσκαλος, πώς όμως, δια Πνεύματος Αγίου. Πώς διδάσκει ο Χριστός σήμερα τα παιδιά του? Με το Πνεύμα το Άγιο. Αν θέλεις λοιπόν να έχεις διδασκαλία ουράνια από τον Χριστό, να εξητάς τη δόξα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είπαμε ότι είναι το συγκλονιστικότερο γεγονός που ο Θεός κάνει στη ζωή του ανθρώπου. Εσείς πάντες είστε, λέει ο Λόγος του Θεού, και είναι γραμμένο και η Γραφή, δεν δύναται να αναιρεθεί, διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Μην προμελετάτε όπου και να βρεθείτε τι να πείτε και πώς να αποκριθείτε και τι να απαντήσετε, γιατί εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο θα σας δίνει λόγια και δεν θα απαντάτε εσείς, αλλά ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας. Και υπάρχουν ερωτήσεις πολλές στη ζωή του ανθρώπου. Θυμάμαι όταν μπήκα στην εκκλησία είχα πάρα πολλές ερωτήσεις. Πήγαινα στα αδέλφια μου τα παλαιότερα, ρώταγα, μου απαντούσανε. Τα περισσότερα τα καταλάβαινα, αλλά ήταν και μερικά που δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Μου τα λέγανε, δεν χωράγανε στην καρδιά μου. Αν θέλετε δεν μπορούσα να τα πιστέψω. Αν θέλετε δεν μπορούσα να τα δεχτώ. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Και τότε είπα, δεν γίνεται. Δεν μου λέει ο Λόγος του Θεού ότι δάσκαλος θα είναι άνθρωπος. Ο Λόγος του Θεού μου λέει ότι δάσκαλος είναι ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού μου λέει ότι είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να μην με διδάξεις. Και πήγα δειλά-δειλά την πρώτη φορά στην προσευχή. Και είπα, Κύριε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και θυμάμαι ότι η πρώτη απάντηση που μου έδωσε ο Θεός, συγκλονιστική, ήταν με ενύπνιο. Το ίδιο βράδυ ήρθε με ενύπνιο και μου απάντησε. Μου το έδειξε. Πεντακάθαρα. Και ξύπνησα αμέσως και χοροπήδαγα από τη χαρά μου. Λέω, ο Χριστός είναι ο δάσκαλός μας. Βεβαίως χρησιμοποιεί ανθρώπους. Αλλά πίσω από τους ανθρώπους είναι ο Χριστός. Και πίσω από την αδυναμία των ανθρώπων που δεν μπορούν, υπάρχει ο Χριστός που μπορεί. Θέλουμε δάσκαλός μας να είναι ο Χριστός. Δεν μας κάνουν οι άνθρωποι. Τους σεβόμαστε, τους θυμάμαι. Με διπλάσια μερίδα πολλές φορές τιμή όταν κοπιάζουν στο έργο του Θεού και στο λόγο του Θεού. Αλλά ξέρουμε ότι δεν μας διδάσκει άνθρωπος. Μας διδάσκει ο Χριστός. Και ξέρουμε όταν δεν μπορεί να μας διδάξει άνθρωπος στις απορίες της ψυχής μας, ο Χριστός θα έρθει ο ίδιος προσωπικά με το Πνεύμα το Άγιο να μας διδάξει. Και θέλω να προσέξουμε, θα σας διδάξει πάντα, όχι μερικά. Δεν θα φύγουμε με απορίες, αδερφοί. Εάν ζητάς και είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, θα σου διδάσκει τα πάντα. Ο Στέφανος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως και πίστεως και δεν μπορούσε κανείς να σταθεί μπροστά στα λόγια του που ήταν Λόγος Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Θέλω να μας διδάσκει πώς να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Θέλω να μας διδάσκει πώς να συμπεριφέρομαι στη δουλειά μου. Θέλω να μας διδάσκει πώς να συμπεριφέρουμε στον κόσμο. Θέλουμε να μας διδάσκει τα πάντα. Πώς να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού ανάμεσα στα αδέλφια μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στο δρόμο, μέσα στο περπάτημά μας, στον ύπνο μας να μας διδάσκει, στο ξύπνιο μας να μας διδάσκει. Και θα σε διδάσκει, αδερφέ, ο ίδιος ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Και όχι μόνο θα σε διδάσκει. Δεν θα σε διδάσκει μέσα από γνώσεις ανθρώπινες και γνώμες ανθρώπινες.
αλλά θα σου υπενθυμίζει το Λόγο του Θεού. Πόσες φορές δεν βρισκόμαστε όλοι μας σε δύσκολη στιγμή και έρχεται ένα εδάφιο στο μυαλό μας. Ποιος το φέρνει, αδερφοί? Μιλάμε με ανθρώπους και ξαφνικά αρχίζει το στόμα μας να μιλάει και να λέει πράγματα και να απορούμε. Πού τα βρήκα βρε εγώ, ντενεκές, και τα διαβάζω και τα λέω? Αλλά είναι ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Είναι ανάγκη να εξητούμε την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Τέταρτον, σελίδα 953, κεφάλαιο 16, εδάφιο 12. «Και έτσι πολλά, λέει ο Γιος Χριστός, έχω να σας πω, δεν μπορείτε όμως τώρα να τα βαστάζετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, αυτός θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφέ αυτό, αλλά ως αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμού είναι, δια τούτο εγώ, για τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Ο λίγον έτσι και δεν με βλέπετε, και πάλι ο λίγο θέλετε με ειδή, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα». Και είναι αληθινό ότι τα λόγια του Χριστού πολλές φορές δεν μπορούμε να τα βαστάξουμε. «Σκληρός είναι ο λόγος», είπαν οι μαθητές. «Ποιος μπορεί να τον ακούει? Δεν σε μέλει ότι οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν από το λόγο σου, από τα λόγια σου, και φύγανε?» Και ο Κύριος είπε: «Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε?» Τι θαυμαστός Θεός! Δεν παρακαλάει, αγαπάει. Αγαπάει τον άνθρωπο. Δεν τον παίρνει με το ζόρι, τον βοηθάει να έρθει στην παρουσία του Θεού. Γιατί πολλές φορές είπαμε, τα λόγια του Χριστού είναι βαριά στην ακοή και στην καρδιά. Όμως ο Θεός έχει προβλέψει άλλον Παράκλητο. Το Πνεύμα της Αληθείας, που ξέρει τον τρόπο να οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια. Για σκεφτείτε. Εις πάσαν την αλήθεια. Και το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού, αδελφοί των εσχάτων ημερών, είναι εντελώς ενωμένη. Πάντες να φρονείτε το αυτό. Πρόσεχε, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, εις αυτόν και στην διδασκαλία και επίμενε σε αυτόν. Διότι έτσι θα σώσεις τον εαυτό σου και τους ακούοντάς σε. Αλλά με τα λόγια μας μπορούμε να σώσουμε? Με τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου σώζει ο Χριστός. Θέλουμε σήμερα, αδελφοί, τα λόγια μας να είναι λόγια Χριστού. Και θα είναι λόγια Χριστού μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Δεν θέλουμε φιλοσοφίες. Δεν θέλουμε εξυπνάδες και εντυπώσεις. Θέλουμε λόγια Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως να βγαίνουν από τα στόματα όλων μας. Ανδρών, γυναικών. Γιατί όταν περίμεναν την Πεντηκοστή ημέρα, το Πνεύμα το Άγιο ήσαν 120. Άντρες και γυναίκες. Και όλοι περίμεναν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πόσο θα ήθελα σήμερα να μας πληρώσει ο Θεός όλους με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Όλους μας. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροντες, νέους, όλους μας. Όπως εκείνη την ημέρα να κατέβει ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας. Αλλά πόσο θέλω κιόλας και όταν πηγαίνω στο ταμείο μου να κατεβαίνει η παρουσία του Θεού και η δόξα του Θεού. Και η ζωή μου να είναι διοικούμενη από το Πνεύμα το Άγιο, για να είμαι αληθινά μαθητής του Θεού, παιδί του Θεού, μαθητής του Χριστού. Θα σας οδηγήσει λοιπόν μόνο ο Παράκλητος εις πάσαν την αλήθεια και θα σας αναγγείλει και τα μέλλοντα. Το μέλλον ποιος το ξέρει? Μόνο ο Θεός.
Και πώς το αποκαλύφθη? Δια Πνεύματος Αγίου. Δεν θέλουμε να περπατάμε, αδερφοί αγαπητοί, σε σκοτάδι, αλλά θέλουμε ο προφητικός λόγος να είναι για μας τη ζωή μας λίχνος φέγγων, να μας οδηγεί πραγματικά από αλήθεια σε αλήθεια, με πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Θέλουμε το περπάτημά μας να είναι δια Πνεύματος Αγίου. Η πορεία μας, το μέλλον να μην είναι άγνωστο σε μας. Γιατί εσείς λέει που έχετε χρήσμα, ο Παράκλητος θα σας φανερώσει τα πάντα, τα μέλλοντα. Και ξέρουμε, αδερφοί, ο κόσμος βρίσκεται μέσα σε ένα χάος, σε άγνοια. Έχουν χαζέψει οι άνθρωποι. Μιλάνε, λέει, 21 12 του 2012 που πράγματι θα γίνει ένα αστρονομικό γεγονός σημαντικό. Αλλά μετά επεκτείνονται στα ημερολόγια των Μάγια που τελειώνει, λέει, το κόσμο, στην τέλεια του κόσμου. Εμείς ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται καθήν ώρα, αν δεν στο χάζεστε. Και την ημέρα και την ώρα, πια 21-12 του 2012, την ημέρα και την ώρα δεν την ξέρει κανένας, ούτε ο Υιός του Θεού σαν άνθρωπος, ούτε οι άγγελοι, γιατί είναι στα χέρια του Πατέρα. Γι' αυτό γίνεστε έτοιμοι. Προσέχετε, αγρυπνήστε και προσεύχεστε για να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση. Ο Κύριος έρχεται και η Εκκλησία ετοιμάζεται. Αλλά πώς ετοιμάζεται? Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο θα δοξάσει την Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο θα οδηγεί την Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο θα αποκαλύπτει τα μέλλοντα στην Εκκλησία. Όχι με ανθρώπινες προϋποθέσεις και υποθέσεις και φαντασίες, αλλά εκείνος θα δοξάσει εμένα, ω Κύριέ μου. Εγώ φωνάζω και λέω, Χριστέ μου, δόξασε το όνομά σου, και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μου λέει, όχι, εκείνος θα δοξάσει τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Ο Παράκλητος. Γι' αυτό πρέπει σήμερα να εξητήσουμε τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όχι αστιάκια και παιχνιδάκια, τη δύναμη της Πεντηκοστής, το Πνεύμα το Άγιο. Θέλετε να βγει δύναμη? Μόνο όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, και τότε θα είστε μαρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και σε όλη την Οικουμένη. Θέλουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί, στη ζωή μας, στην προσωπική, στην οικογενειακή και στην εκκλησιαστική. Ξέρουμε, έχουμε καταλάβει τι σημαίνει Παράκλητος Πνεύμα της Αληθείας. Θέλουμε ακόμη πιο πολύ να καταλάβουμε και ακόμη πιο πολύ να βάλει φωτιά ο Θεός στην καρδιά μας, να εξητούμε το συγκλονιστικό αυτό γεγονός της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνος λοιπόν θα με δοξάσει, λέει ο Χριστός, γιατί εκ του εμού θα λάβει και θα αναγγείλει προς εσάς. Γιατί ο Παράκλητος έχει τάξη. Τα πάντα γίνονται στην παρουσία του Θεού ευσχημόνως και κατά τάξη. Παίρνει από τον Χριστό και πληροφορεί τους ανθρώπους. Πέμπτον, σελίς πάλι 953, κεφάλαιο 15, γιώτα έψιλον και εδάφιο 26. Όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θα πέμψω προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον εκπερεύεται του Πατρός, εκείνος θα μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά και εσείς μαρτυρείτε, διότι απαρχής μετε μου είστε. Τώρα χρειαζόμαστε τη μαρτυρία. Η κρίση δική μου, λέει ο Χριστός, είναι αληθινή, γιατί δεν μαρτυρώ μόνο εγώ, αλλά και ο Πατέρας μου ο ουράνιος. Θέλουμε τη συμμαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Δεν θέλουμε να περπατάμε ένας. Λέει η Γραφή, όπου είναι δύο συνηγμένοι το ονόματι μου, εκεί είμαι κι εγώ. Ακόμη λέει, αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος επί της γης και κάνουν αίτηση εξάπαντος, ο Πατέρας μου θα το κάνει. Εγώ θέλω δεύτερο στη ζωή μου να είναι το Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, να μαρτυρεί υπέρ του Χριστού. Να προσεύχομαι και να λέω, Χριστέ μου, θέλω ο Παράκλητος να προσεύχεται μαζί μου. Δύο, ο Παράκλητος και εγώ, εγώ και ο Παράκλητος, για να υπάρχει η μαρτυρία του Θεού και η συμμαρτυρία του Θεού.
τι σημαίνει μαρτυρία του Θεού που καθιστά την ομολογία μας και την κρίση μας αληθινή. Να λέει, καλά κάνεις παιδί μου, αυτό είναι, έτσι πρέπει να κάνεις. Και όχι με λόγια, αλλά με τα έργα της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε αυτή η Εκκλησία θα είναι ένδοξη, τέλεια, Αγία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων. Μία Εκκλησία έτοιμη για την αρπαγή, η οποία θα λάβει χώρα την ημέρα που ο Θεός έχει προσδιορίσει, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι θα λάβει χώρα δια Πνεύματος Αγίου. Μυστήριον λέγω προς εμάς. Πάντες δεν θέλουμε να κοιμηθεί, αλλά πάντες θέλουμε να μεταμορφωθεί. Εκείνη την ημέρα εν τη εσχάτη σάλπηγε, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα αλλάξει το φθαρτό αυτό σώμα σε άφθαρτο και το θνητό σε αθάνατο. Από σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, αν είναι δυνατόν, να ξεκινήσουμε μια καινούργια πνευματική ζωή. Όχι μια παθητική πνευματική ζωή, αλλά μια επιθετική πνευματική ζωή εν το ονόματι του Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.